ακούσουμε όμως τώρα τι έχει να μας πει η κυρία Ελένη που σας είπα προηγουμένως, η οποία ανακάλυψε ξαφνικά ότι μπροστά από το σπίτι της στήθηκε ένα μεταλλικό κατασκεύασμα, μια μεταλλική ντουλάπα από τη ΔΕΙΑΛ, ενώ η ίδια δεν είχε ενημερωθεί για τίποτα από αυτές τις εργασίες τέλος πάντων που έγιναν. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κυρία Ελένη, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλο το νησί και σε όλους τους ακροατές σας. Λοιπόν, ο Θεός, όσο μπορώ το παλεύω. Καλά κάνετε κυρία Ελένη, θέλετε να μας πείτε λίγο το ιστορικό, τι έγινε, εσείς πώς ενημερωθήκατε? Ναι. Σας... Έχουμε, πριν από λίγες μέρες με ενημερώσανε γιατί βρίσκομαι εκτός νησιού, είμαι αμαία ανάπηρη και έχω πρόβλημα και με ενημερώσανε ότι πήγανε και βάλανε ένα... μεγάλο έτσι σαν ντουλάπες ασημένιες που δεν ήξερα και από πού και έρχονται, κάποιο δημόσιο είναι από ΔΕΑΛ, ναι, μάλλον, ναι, τελικώς, ναι, και κλείσανε μπροστά από το σπίτι μου το μπαλκόνι, κλείσανε το παράθυρο που δεν θα μπορώ να το ανοίξω, σπάσαν το πεζοδρόμιο. Δημιουργήσανε ας πούμε όλη αυτή την αρνητικότητα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, έχω λυπηθεί και στεναχωριέμαι γιατί έμαθα ότι μέσα σε όλο την πόλη του νησιού έχουν γεμίσει διάφορες τέτοιες καταστάσεις χωρίς σχέδιο. Γιατί δεν θα μπορούσαν να προγραμματίσουν και να το βάλουν λίγο κάπως καλύτερα να γίνει? Επίσης εγώ είμαι ανάπηρη και έχω βοήθεια, με βοήθεια να κατεβαίνω τα σκαλάκια για να βγω. Αναγκάζομαι τώρα να βγω με βοήθεια και βγαίνω στο δρόμο με κίνδυνο να κάποιο αμάξι που περνάει να με πατήσει κάποια έτσι, στιγμή. Έτσι, έτσι, είναι πολύ σοβαρό. Έχουν σπάσει το πεζοδρόμιο που ήταν κομμάτι του σπιτιού μου. Μάλιστα. Εσείς νωρίτερα δεν είχατε ενημερωθεί, δηλαδή δεν σας είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο από την ΔΕΙΑΛ να σας πει ότι θα κάνουμε δεν αυτό το πράγμα? Ναι. Όχι, κανένας δεν με ειδοποίησε κυρία μου, όχι. Μάλιστα. Όταν λοιπόν εσείς μάθατε τι συνέβη, πώς αντιδράσατε, τι κάνατε? Κοιτάξτε, πήρα κάποια στιγμή, άρχισα να παίρνω τηλέφωνα για να μπορώ να βρω από πού έρχονται όλες αυτές οι ντουλάπες. Τις λέω ντουλάπες εγώ τώρα. Ναι, και εμείς ντουλάπες τις λέμε, ναι. Να. Ωραία, βρήκα την άκρη, μίλησα με κάποιο κύριο διευθυντή της ΔΕΑΛ, μάλλον τελικός ήτανε, ναι, και μου υποσχέθηκε ότι και εύχομαι φυσικά να γίνει αυτό, ναι, γιατί... Εντάξει, έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι ντροπή δηλαδή να μου κλείνουν το σπίτι. Δεν είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Και τι σας υποσχέθηκε? Μου είπαν ότι θα διορθωθεί, λέει, σε 2-3 μέρες. Εύχομαι γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με αυτή όλη την κατάσταση. Να ρωτήσω κάτι. Σας είπαν δηλαδή ότι θα το πάρουν αυτό το κατασκεύασμα από εκεί και θα το πάνε πιο πέρα? Τι σας είπαν, δηλαδή θα τη βγάλουν, ναι, από εκεί? Ναι, είπαν ότι θα το πάρουν και θα το βάλουν πιο πάνω ή πιο κάτω, δεν ξέρω ακριβώς τι θα σας πω. Μου είπαν ότι θα το πάρουν από εκεί. Δεν έχουμε, εύχομαι να είναι έτσι. Δεν έχουμε πληροφόρηση αν έχει γίνει αυτό ήδη, ας πούμε, αν το πήρανε ήδη. Γιατί και εμείς η αλήθεια δεν περάσαμε από εκεί, από τη γειτονιά, για να δούμε. Ξέρουμε αν το κάνανε ήδη. Δεν σας... Όχι, δεν έχω ακόμη πληροφόρηση. Είπανε ότι θα το κάνουν και θα με πάρουν και τηλέφωνο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό το πράγμα ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν κύριε Ελένη να το απομακρύνουν από εκεί για να μπορείτε και εσείς να βγείτε με ασφάλεια και να μπείτε με ασφάλεια στο σπίτι σας και γενικώς είναι μια υποβάθμιση όλο αυτό σε μια κεντρική γειτονιά, ναι, της Μυτιλίνης. Ναι, και έμαθα για όλο το νησί, ενώ η Μυτιλίνη την παραλία, στην παραλία έχουμε, πώς περιμένουμε τουρισμό να έρθει στο νησί μας με το να βλέπουν όλες αυτές τις ασχήμιες? Ακριβώς. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποιος που να μπορεί να σχεδιάσει κάποια σωστά πράγματα? Νομίζω ότι είναι υποβαθμισμένη αυτή η κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκιο κυρία Ελένη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο το νησί μας και περιμένουμε από τον τουρισμό. Νομίζω και το νησί από τουρισμό είναι που έχει ανάγκη και με αυτό ζει, ας πούμε, ακριβώς, πιο πολύ κάτοικοι. Έτσι, οπότε, έτσι.
Ωραία, λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και ελπίζουμε σύντομα να απομακρυνθεί η ντουλάπα, η μεταλλική αυτή, όπως ακριβώς σας υποσχέθηκαν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.